as Marxist feminists, we think that this could be much more. Το 2007 ιδρύθηκε το κόμμα, ξεκινήσαμε με μια συμπροεδρία και κατά καιρούς αναπτύσσουμε αυτή την συμπροεδρία με ένα θηλυκό πρόεδρο και έναν αρσενικό, έναν άντρα και μια γυναίκα. Είναι κάτι που θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό στο κόμμα μου και που το έχουμε ακολουθήσει και αναπτύξει με την πάροδο του προϊόντος του χρόνου. Εδώ μπορούμε να δούμε σε επίπεδο, από πέρσι σε επίπεδο κοινοβουλίου υπάρχει σύμπραξη μεταξύ της Άρα Wagenhut και του Dietmar Bartz, δηλαδή μια γυναίκα και έναν άντρα, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία. Όπως ίσως γνωρίζετε, το Die Linke είναι από το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στην Γερμανία, έχει 64 βουλευτές, έχουμε εκπροσώπηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο, και εδώ βλέπετε σε αυτόν τον χάρτη είναι πολύ σημαντικό για μας να βρισκόμαστε και να συνδεόμαστε σε περιφερειακό επίπεδο και εδώ και κάποια χρόνια. Όπως μπορεί να έχετε ακούσει, έχουμε έναν πρωθυπουργό σε ένα μικρό λάντερ το οποίο λέγεται Thüringen και ίσως είναι μικρό το κρατήδιο αυτό, αλλά παρόλα αυτά το Die Linke έχει τον δικό του πρωθυπουργό. Όσον αφορά το κεντρικό σημείο αυτής της συνάντησης, όσον αφορά λοιπόν το καταστατικό του Die Linke, υπάρχει το άρθρο 10 με 5 παραγράφους που αφορούν το θέμα της ισότητας και θα σας πω πολύ γρήγορα τι αφορούν αυτά τα άρθρα. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι ο στόχος του κόμματός μας είναι να προάγει ενεργά τις γυναίκες και να ακολουθήσει τις σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές κατά των διακρίσεων που βάζουν εμπόδια στην πολιτική καριέρα των γυναικών. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μέσα στο καταστατικό λέμε, και αυτό συνδέεται και με την πρώτη παράγραφο, ότι οι γυναίκες στο κόμμα μου έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τις δικές τους δομές. Είναι κάτι πολύ καλό, αλλά φυσικά αυτό, και θα το πούμε πολύ μετά, συνεπάγεται πολλά άλλα ζητήματα και διαφορετικές προσεγγίσεις. Και επίσης, και αυτό που θα πω τώρα συνδέεται με την καθημερινή πολιτική δραστηριότητα, είναι το σημείο ότι στις συνελεύσεις του Die Linke οι γυναίκες και οι άντρες πρέπει να διαδέχονται ο ένας τον άλλον όσον αφορά το φύλο, γυναίκες και άντρες, και πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Εγώ λοιπόν σε ένα meeting, για παράδειγμα, αυτό δεν είναι μόνο ζήτημα δημοκρατίας, αλλά είναι και ζήτημα του να συνεργαζόμαστε καλύτερα μαζί, να συντονιζόμαστε και να βρισκόμαστε αλληλέγγυοι, να έχουμε μια δεσμούς αλληλεγγύης μεταξύ μας. Το τρίτο σημείο που είναι πολύ εντυπωσιακό επίσης, σε μια συνέλευση, σε ένα meeting του δικού μας κόμματος, το 1 τρίτον των γυναικών λένε ότι πρέπει να έχουμε, αν το 1 τρίτον των γυναικών λένε ότι θέλουμε να έχουμε μια ολομέλεια για ένα γυναικείο ζήτημα, αυτό γίνεται. Για παράδειγμα, αν οι γυναίκες πούνε ότι θέλουμε ένα, αν το 35% των γυναικών θέλουμε ένα συγκεκριμένο ζήτημα για τη λιτότητα μόνο μεταξύ των γυναικών, αυτό υποχρεωτικά πρέπει να γίνει. Ας πάμε λοιπόν τώρα στις ποσοστώσεις, που είναι πολύ σημαντικό εργαλείο, έτσι το θεωρούμε εμείς. Το Die Linke λοιπόν στις εκλογές της Εκτελεστικής Επιτροπής και των άλλων οργάνων του κόμματος, τουλάχιστον τα μισά μέλη πρέπει να είναι γυναίκες. Τουλάχιστον, και επιστήρω την προσοχή σας σε αυτή τη λέξη. Το τουλάχιστον σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν και περισσότερες από 50% γυναίκες. Αν σε κάποια land, για παράδειγμα, ή σε επίπεδο περιφερειακό, αν αυτό δεν είναι εφικτό, αφήνεται ανοιχτό λοιπόν το ποσοστό, η ποσόσταση των γυναικείων. Τέλος, τουλάχιστον το 50%, αυτό ισχύει και για τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Ένα πολύ σημαντικό, και που συνδέεται και με αυτό που είπε η Ελίζαμπεθ,
στις εκλογικές λίστες σε όλα τα επίπεδα εκλογών, είτε ευρωπαϊκές, είτε εθνικές, είτε περιφερειακές, μία από τις δύο πρώτες θέσεις στη λίστα πρέπει να είναι γυναικεία και φυσικά 3-5 μονάζιγά, δηλαδή το σύστημα Fermoire το λεγόμενο. Αυτό λοιπόν υπάρχει και στα καταστατικά μας και υπάρχει στο καταστατικό ότι μπορεί να υπάρχει και λίστα μόνο με γυναίκες. Φυσικά δεν ξέρω αν είναι εφικτό, αλλά υπάρχει στο καταστατικό και θα μπορούσε να γίνει. Αν δείτε λοιπόν τα μέλη του DLINKE σήμερα, από τα 58.989 μέλη, 22 σχεδόν χιλιάδες είναι γυναίκες. Δηλαδή το 37,5% είναι γυναίκες. Είναι ένα νούμερο το οποίο θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε πολύ ευτυχισμένες με αυτό το νούμερο. Αλλά οι πράσινοι, οι Γερμανοί πράσινοι έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στις γυναίκες, 38,5%. Και για να δείτε, να πάρετε μια ιδέα, το CDU και το SPD που αυτή τη στιγμή κυβερνούν τη χώρα μας έχουν ακόμα μικρότερο. 31,8% για τους σοσιαλδημοκράτες και 25,4% για τους χριστιανοδημοκράτες. Αυτό που είναι εντυπωσιακό και θα σας το πω και με λεπτομέρειες αργότερα, είναι ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ της Ανατολής και της Δύσης. Στην Ανατολική Γερμανία υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών και αυτό φυσικά συνδέεται με την ιστορία της Γερμανίας, με τα βιώματα των Γερμανίδων στην Ανατολική Γερμανία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα μπορούσαμε να το εμπλουτίσουμε περαιτέρω. Έχουμε λοιπόν τρία επίπεδα κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, την Bundestag, δηλαδή το εθνικό επίπεδο, της περιφερειακή κοινοβούλια και το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, και βλέπετε ότι τουλάχιστον 50% σε όλα τα επίπεδα εκπροσωπείται από γυναίκες. Και τέλος θα ήθελα να σας πω για αυτό το, τελειώνοντας, κλείνοντας αυτό την πρώτη μου παρέμβαση, ότι βλέποντας το καταστατικό του κόμματος είναι αρκετά καλό όσον αφορά την έμφυλη ισότητα, αλλά υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Και το πρώτο πρόβλημα είναι ότι όταν βλέπουμε τα νούμερα, όσο πιο ψηλά πάμε στα διάφορα πολιτικά, στα διάφορα όργανα, στα υψηλότερα λοιπόν είναι μεγαλύτερο το ποσοστό, αλλά βλέπουμε ότι όσο κατεβαίνουμε επίπεδο τότε πέφτουν και τα ποσοστά των γυναικών. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τις γυναικείες δομές. Σύμφωνα όπως σας είπα και με το καταστατικό μας, οι γυναίκες μπορούν να φτιάξουν τις δικές τους δομές στο εσωτερικό του κόμματος. Αυτή τη στιγμή έχουμε την δομή Λίσα, που είναι το φεμινιστικό παράρτημα μέσα στο DLINKE, και υπάρχουν πολύ μεγάλες συζητήσεις σε αυτές. Μπορώ μόνο επιδερμικά να σας τις αναφέρω. Υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα. Υπάρχει ένα μοντέλο, για παράδειγμα, που ακολουθείται και από το Πράσινο Κόμμα, από τους Πράσινους, όπου η γυναικεία δομή έχει μία αντιπροσωπεία και κάθε σώμα, κάθε κομματικό όργανο, σε κάθε κομματικό όργανο οι γυναίκες μπορούν να αυτοοργανωθούν, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είναι μια πολύ δύσκολη κουβέντα όσον αφορά τις γυναικές δομές. Τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, θεωρώ ότι πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα της συζήτησης, φτάνουμε και στις εκλογές, έχουμε περισσότερους άντρες ψηφοφόρους παρά γυναίκες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι πιστεύω πως πρέπει να δούμε και να θέσουμε υπό αμφισβήτηση και την κουλτούρα, την εσωκομματική μας κουλτούρα και τον τρόπο λειτουργίας των κομμάτων. Πώς μπορούν οι γυναίκες, για παράδειγμα, να βρεθούν στην ηγεσία αυτών των κομμάτων όταν πρέπει να μεγαλώσουν το παιδί και να είναι μητέρες κτλ. Κτλ. Στη Γερμανία όμως έχουμε πολύ καλά
Έχουμε πολύ καλή θεωρία και έχουμε εντάξει όλα αυτά μέσα στο καταστατικό μας, αλλά φυσικά η θεωρία από την πράξη απέχει πολύ. Νομίζω όμως ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. We can move on in a good way. Thank you.